Επιστροφή στο Δελτίο και πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Να συνδεθούμε εκ νέου με την Αγία Γαλήνη και τη Μέρη Καριωτάκη, η οποία βρίσκεται στην ίδια περιοχή. Έχει μετατοπιστεί, όμως έχει αλλάξει ελαφρώς σημείο. Από τα πλάνα που βλέπουμε, Μέρη, οι εστίες μένονται. Έχει άπειρες εστίες, Κατερίνα. Μπορείτε, προσπαθεί ο συνάδελφος, ο Στέλιος Γανιωτάκης, να σας δείξει, να σας μεταφέρει την εικόνα. Αυτό που βλέπουμε είναι απίστευτο. Είναι άπειρες οι εστίες που υπάρχουν. Αυτά τα γνωστά καντιλάκια που ακούγαμε και πριν από λίγο τη συνάδελφο τη Στέλλα, τη Ματιουδάκη, να λέει. Είναι όλο το βουνό γεμάτο καντιλάκια. Και δυστυχώς βλέπουμε και μια μεγάλη εστία να είναι στο πλάι, πάνω και στο πλάι του Αγίου Γεωργίου αυτή τη στιγμή, προς τη θάλασσα. Δεν ξέρω αν αυτή κατεβαίνει προς τα κάτω ή αν μετακινείται προς Άγιο Παύλο και Τριόπετρα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω προς τα που πηγαίνει. Νομίζω ότι μπορείτε να τη δείτε κι εσείς. Είναι πάνω από τον Άγιο Γεώργη και στο πλάι του, πάνω στο βουνό, πάνω από τη θάλασσα. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι απίστευτο. Οι ρηπές του ανέμου είναι τέτοιες που δεν μπορούμε ούτε καν να μετακινηθούμε. Είναι επίφοβο. Είμαστε σχεδόν στη μέση του δρόμου, γιατί αν πάμε στην άκρη, τι να σας πω τώρα, φεύγουν τα πάντα, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα. Φεύγουν τα φώτα, φεύγουν όλα από εδώ, από το σύνολο. Καταρχάς, οι συνάδελφοι με ενημερώνουν ότι μεταβίας προσπαθείτε και οι δύο να συγκρατήσετε την κάμερα για να μας στείλετε τα πλάνα. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό που συμβαίνει με τους ανέμους, οι οποίοι αλλάζουν φορά διαρκώς. Είναι τρομερό. Κατερίνα, εγώ κρατιέμαι αυτή τη στιγμή από μια εσοχή που έχει το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούμε. Φοβερό. Για να μην φύγω κάτω. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που σημαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοιον αέρα. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω με λόγια αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ. Και δυστυχώς βλέπετε τη φωτιά να μεγαλώνει αυτή τη στιγμή. Είναι στο πλάι του Αγίου Γεωργίου, πάνω από τον Άγιο Γεώργιο. Είναι στο βουνό πάνω. Δύσβατο σημείο, σκοτάδι, άνεμοι. Είναι απορίας άξιων πώς θα επιχειρήσουν εκεί οι πυροσβέστες. Βλέπαμε πριν από λίγο κάποιους φάρους από την κάτω μεριά, κάποια φώτα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να προσεγγίσουν αυτό το σημείο εκεί ή αν τελικά θα επιβεβαιωθούν οι κασάνδρες και αυτή η φωτιά θα τελειώσει στη θάλασσα. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτή την ώρα. Και βέβαια, δυστυχώς, λόγω των θελωδών ανέμων, δεν μπορώ να σας δείξω αυτή τη στιγμή τα εκατοντάδες καντιλάκια που υπάρχουν πάνω στο βουνό. Κάνει μια προσπάθεια ο συνάδελφος. Εμείς βλέπουμε μια εστία, αλλά επαναλαμβάνω, μιλάμε για δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, μικρές αντίστοιχου τύπου εστίες, έτσι όπως τις αντιλαμβανόμαστε εμείς στους δέκτες μας. Από τους δέκτες μας μιλάω προφανώς. Δεν ξέρω αν μπορείτε, αν μπορείτε κάπως να καταλάβετε αυτό που προσπαθεί τώρα ο Στέλιος Χανιωτάκης να σας δείξει. Αυτές οι πολύ, πολύ μικρές, έτσι όπως φαίνεται από τους δέκτες μας, κουκίδες, είναι εστίες, διάσπαρτες εστίες. Είναι εστίες. Στο βουνό, σε δύσβατο σημείο. Ακριβώς, είναι διάσπαρτες εστίες πάνω στο βουνό. Με τις ρηπές του ανέμου να αλλάζουν κατεύθυνση διαρκώς, ενισχύοντας τις εστίες αυτές. Και δυστυχώς αυτός ο πολύ μεγάλος εχθρός, μίλησες για μια πρωτόγνωρη κατάσταση πριν από λίγο, ότι δεν έχει ζήσει κάτι αντίστοιχο σε ό,τι αφορά τα Μποφόρ. Θα συνεχιστεί δυστυχώς και τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Και δυστυχώς το βλέπουμε ότι η φωτιά, η συγκεκριμένη εστία τουλάχιστον, ότι φουντώνει, πυκνώνει. Και τα καντιλάκια φουντώνουν και η συγκεκριμένη εστία φουντώνει. Δεν ξέρω πού μπορεί να σταματήσει αυτό. Δυστυχώς. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, φαίνεται και από τον τρόπο που προσπαθεί ο συνάδελφος να συγκρατήσει την κάμερα. Λοιπόν, θα σας δώσω λίγο χρόνο, μία μικρή ανάσα και θα επιστρέψω σε εσάς εάν χρειαστεί. Ναι. Θα πάρει την κάμερα. Αυτή τη στιγμή το πρώτο και κύριο είναι να είστε ασφαλείς και καλά. Μικρή ανάσα και αν και εφόσον μπορέσουμε θα επιστρέψουμε σε εσάς. Θέλω να πάω στην Κρία Βρύση και στη Στέλλα Ματιουδάκη για να δούμε τι γίνεται εκεί. Στέλλα, σε ακούμε. Κατερίνα, δεν τολμώ καν να κατέβω από το αυτοκίνητο. Αισθάνομαι ότι έτσι όπως είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, ότι είμαι σε θαλασσοταραχή και περνώ τη Φαλκονέρα.
χωρίς υπερβολές, οι ρηπές του ανέμου είναι πολύ χειρότερες από αυτές που σας δείχναμε νωρίτερα στα Σακτούρια. Η φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο που λέγαμε νωρίτερα αντιμετωπίστηκε έγκαιρα, μου είπε πριν από λίγο ο Δήμαρχος, αντιμετωπίστηκε έγκαιρα, όμως έχουμε ένα νέο μέτωπο αυτή τη φορά. Από το βουνό που υπάρχει και που βλέπουμε μπροστά μας εδώ στην Κρύα Βρύση που βρισκόμαστε, πίσω από το βουνό, ενδεχομένως να σχετίζεται με αυτό που μας περιέγραφε νωρίτερα η Μέρη, είναι λοιπόν ένα δύσβατο σημείο. Έχει ξεσπάσει, έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιά. Δεν ξέρω αν είναι αναζωπήρωση ή αν είναι νέο μέτωπο. Έχουμε πάντως φωτιά πίσω από το βουνό. Αυτή, εάν δεν ελεγχθεί άμεσα, που δύσκολα θα ελεγχθεί, όπως μας λένε εδώ οι δυνάμεις, καθώς ούτε η ίδια η πυροσβεστική, οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα και εξαιτίας των ανέμων αλλά και εξαιτίας του δύσβατου της περιοχής, εάν αυτή λοιπόν επεκταθεί, θα κατευθυνθεί προς την νότια πλευρά των Σακτουρίων. Τόση ώρα σας δείχναμε τη βόρεια πλευρά της περιοχής που απείλησε το χωριό. Θα πάει λοιπόν, μας λένε, προς την νότια πλευρά και θα γυρίσει προς την πλευρά των Ακουμίων, κάτω στην Ακουμιανή Γιαγιά, Άγιο Παύλο, και ενδεχομένως, ξαναλέω, να σχετίζεται με αυτό που περιέγραφε πριν από λίγο η Μέρη, εκτός αν εκεί αυτό που μας έδειχνε η Μέρη νωρίτερα είναι ένα καινούριο μέτωπο. Πάντως, από εδώ που είμαι, η φωτιά δεν φαίνεται. Μυρίζουμε τον καπνό, καταλαβαίνουμε ότι κάπου έχει φωτιά. Είναι πίσω από το βουνό, προς την πλευρά, προς την νότια πλευρά των Σακτουρίων και προς τα Ακούμια, προς την Ακουμιανή Γιαγιά. Πραγματικά η κατάσταση, δεν έχω λόγια πλέον να σας περιγράψω αυτό που ζούμε. Δεν τολμώ να κατέβω από το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο πάντως, πάει αυτό και που βλέπαμε, αυτή η εικόνα που βλέπαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα που μας μετέδιδε η Μέρη Καριωτάκη με τη βοήθεια του συναδέλφου του Στέλιου Χανιωτάκη, τις εστίες δηλαδή στο βουνό από την πλευρά του Αγίου Γεωργίου, πλέον έχουν εξαπλωθεί και από την πίσω πλευρά του βουνού. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ενδεχομένως έχει χαθεί από το οπτικό τους πεδίο και έχει περάσει από την πίσω πλευρά. Και τι να πω, είναι αυτό που λες, σου είπα νωρίτερα οι πυροσβέστες, ότι πολύ δύσκολα θα επιχειρήσουν σε αυτά τα σημεία. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Δηλαδή, μεγάλα οχήματα που βλέπουμε μπροστά μας, υδροφόρες, οχήματα της πυροσβεστικής, και πραγματικά τα βλέπουμε να τα κουνάει ο αέρας, τα μεγάλα οχήματα. Φανταστείτε μικρά οχήματα, δηλαδή αυτό που ζούμε. Είμαστε μέσα στην Κρύα Βρύση αυτή την ώρα, μέσα στο χωριό, και το αυτοκίνητο πάει και έρχεται από τον αέρα. Ακινητοποιημένο το αυτοκίνητο. Ειλικρινά δεν τολμώ ούτε εγώ ούτε ο συνάδελφος να ανοίξουμε την πόρτα και να βγούμε έξω. Και δυστυχώς οι προγνώσεις δεν μας προειδεάζουν για κάτι καλύτερο σε ό,τι αφορά την εξασθένιση των ανέμων. Άρα αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος είναι, όπως μας είπες, εάν ξεφύγει η φωτιά, να κυκλώσει νότια, τη νότια πλευρά των Σακτουρίων. Σωστά? Ακριβώς, και να κατευθυνθεί μετά προς την πλευρά των Ακουμίων, προς την Ακουμιανή Γιαγιά, δηλαδή τα σημεία, για να καταλάβουν καλύτερα οι τηλεθεατές μας, που λέγαμε νωρίτερα ότι δόθηκε εντολή εκένωσης για τα Σακτούρια να κατευθυνθούν προς Ακουμιανή Γιαγιά και Άγιο Παύλο. Ακριβώς αυτά τα σημεία θα βρει η φωτιά συγκεκριμένη, εάν δεν ελεγχθεί. Πώς θα ελεγχθεί, ούτε εγώ δεν ξέρω αυτή την ώρα. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω κάτι. Είναι πολύ κρίσιμες, όχι απλά οι ώρες, τα λεπτά. Μιλάμε για εστίες που αναζωπυρώνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, που εξαπλώνονται τάχιστα σε μια περιοχή εξαιρετικά δύσβατη, μέσα στο σκοτάδι, χωρίς φυσικά να μπορεί να επιχειρήσει ένα αέριο μέσο. Με δυσκολία θα προσεγγίσουν οι πυροσβέστες, αν μπορούν και εκείνοι. Πραγματικά είναι πολύ θλιβερό. Ακριβώς. Δηλαδή, άνθρωποι που γνωρίζουν την περιοχή, μιλούσα με τον Γιάννη Χαραλαμπάκη, τον αντιδήμαρχο εδώ της περιοχής νωρίτερα. Πάνε, λέει, τα παιδιά του Δήμου. Τα παιδιά του Δήμου, εννοεί τώρα οι εθελοντές, η μεγάλη εθελοντική ομάδα που ξέρει την περιοχή πολύ καλά. Προσπαθούν από μονοπάτια, που οι άνθρωποι ξέρουν βέβαια τα σημεία, να προσεγγίσουν όσο γίνεται με τα τρακτέρ τους. Μήπως και καταφέρουν να δαμάσουν αυτό το θεριό, αλλά είναι απίστευτοι οι άνεμοι. Πραγματικά απίστευτοι. Δηλαδή, πάνω από 10 αποφόρου, που μπορεί να είναι και 12 αποφόρου αυτή την ώρα. Αυτό που ζούμε είναι αυτό που σας περιέγραφα νωρίτερα. Μεγάλα δέντρα τα βλέπω μπροστά μου. Κοντεύουν να αγγίξουν την άσφαλτο. Είναι φοβερή η αυτοθυσία, πέρα από το έργο των πυροσβεστών, δεν το συζητάμε, αυτή είναι μια τιτάνια μάχη. Ακριβώς. Είναι φοβερή και η αυτοθυσία με την οποία ρίχνονται οι εθελοντές
σε αυτή την προσπάθεια. Άνθρωποι οι οποίοι κάθε χρόνο ζουν ανάμεσα σε στάχτες και αποκαίδια. Άνθρωποι που ενδεχομένως να έχουν χάσει όλο τους το βιός γιατί κάηκαν οι ελιές τους, κάηκαν τα βοσκοτόπια τους, γιατί δεν έχουν τροφές να ταΐσουν τα ζώα τους. Άνθρωποι που παλεύουν για τις περιουσίες τους, άνθρωποι που παλεύουν για τη ζωή τους, που δεν σκέφτονται τίποτα μπροστά στον κίνδυνο και πέφτουν ακόμα και μέσα στα σκοτάδια με αυτές τις συνθήκες σε αυτή τη μάχη, όπως μπορούν, με ό,τι μέσα έχουν, κάθε χρόνο. 8 φορές έχουν καεί τα σαχτούρια. Τι άλλο πρέπει να γίνει? Ο Δήμαρχος μας είπε νωρίτερα ότι θα εξαφανιστεί ο Δήμος από το χάρτη. Αυτό μάλλον περιμένει το κεντρικό κράτος. Δεν ξέρω. Αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα πραγματικά τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που ζούμε αυτό. Τα τελευταία σκληρές διαπιστώσεις είναι που τις κάνουμε κάθε χρόνο. Στον 27 χρόνια που δουλεύω, Κατερίνα, ζούμε την ίδια κατάσταση στο Νότο. Στο χωριό που βρίσκομαι κινδύνεψαν άνθρωποι, κινδυνεύσαμε όλοι όσοι ήμασταν εκείνη την ημέρα πριν λίγα χρόνια εδώ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν όλα τα χωριά του Νότου έχουν δοκιμαστεί. Δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω πραγματικά αυτό που ζούμε. Με μια πολιτεία, δεν ξέρω, ανίκανη πραγματικά να ρίξει το βάρος της αυτή την περιοχή. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι μόνο το Μάτι, δεν είναι μόνο η Εύβοια, είναι και το Ρέθυμνο, είναι η πυρόπληκτη περιοχή. Αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο Δήμαρχος για την Αγία Γαλήνη, μου είπε ότι η φωτιά αυτή την πρωινή ήταν στη μέση του πουθενά προς το Τυπάκι. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε έγκαιρα. Η άλλη στο Ροδάκινο πάλι το πρωί πίσω από ένα τυροκομείο της περιοχής. Σε άκαυτο, σε περιοχή που δεν έχει καεί, ο ίδιος μιλά πλέον ξεκάθαρα για ένα εμπριστικό σχέδιο που στόχο έχει να φανεί στην περιοχή. Μιλάμε για μια περιοχή τουριστική, είναι στο χάρτη. Το Φοινικό Δάσος του Πρέβελο, όπως το έλεγα και την προηγούμενη φορά, είναι στο χάρτη. Έχει τόσες ομορφιές, οι οποίες κάθε χρόνο καταστρέφονται με την πολιτεία ακούσα. Πριν λίγο πάλι μιλούσα με τον κύριο Τουρνά, ζητούσε βοήθεια, αλλά δεν ξέρω τι βοήθεια θα μας δώσουν τέτοια ώρα. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν και έκκληση του Δήμου προς το Υπουργείο να φτάσει το ΣΥΝΟΥΚ, το οποίο ήρθε μεν, αργά όμως, και παραμένει στα Χανιά. Ας ελπίσουμε ότι θα επιχειρήσει με το πρώτο φως της ημέρας, δεν ξέρω. Ναι, αυτό το ΣΥΝΟΥΚ, γιατί μου το εξηγούσε ο Δήμαρχος, δεν έχω και μεγάλη γνώση από τα ΣΥΝΟΥΚ. Το συγκεκριμένο ΣΥΝΟΥΚ που ήρθε στα Χανιά και δεν μπορούσε λόγω του ότι έπεφτε το σκοτάδι να κάνει ανεφοδιασμό και να έρθει να κάνει ρήψη νερού, ήταν, λέει, ένα ΣΥΝΟΥΚ που μπορούσε να επιχειρήσει όσο είναι μέρα. Υπάρχει, μου έλεγε πάλι νωρίτερα ο κύριο Σταταράκη, ΣΥΝΟΥΚ που μπορεί να επιχειρήσει και τη νύχτα. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συζητά με τον κύριο Τουρνά, τον αρμόδιο υφυπουργό. Δεν ξέρω τι σχεδιασμούς κάνει και ο ίδιος. Φαντάζομαι θα έχει ενημερωθεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πλέον. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα εξελιχθεί αυτό το βράδυ εδώ. Είναι τρομακτικό και θλιβερό ταυτόχρονα. Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω πολύ όλους τους συναδέλφους για την πληροφορία και την εικόνα που μας μετέδωσαν και να τους ευχηθώ καλή δύναμη, γιατί είναι μια δύσκολη νύχτα.